Η μεγάλη αυτή ημέρα είναι μια εορτή με πολύ θεολογικό βάθος και θα έπρεπε να αναπτύξουμε μια ομιλία εκτενή για να περιγράψουμε έστω και ακροθυγώς τη σημασία και το βάθος το ανθρωπολογικό αυτής της εορτής, διότι ό,τι έκανε ο Κύριός μας στην επίγεια ζωή Του δεν έγινε τυχαία. Ό,τι έγινε είχε αναφορά στη φύση μας. Ό,τι έγινε είχε αναφορά ανθρωπολογική, δηλαδή αφορούσε εμάς τους ανθρώπους, πράγμα που σημαίνει εν προκειμένου ότι εφόσον ο Κύριος ανελήφθη, πρέπει και εμείς να βιώνουμε στην καθημερινή μας εν Χριστώ ζωή αυτή την ανάληψη, αυτή δηλαδή την ανύψωση από κάθε τι γίνω, κάθε τι γίνω υπό την έννοια της αμαρτωλότητας βεβαίως, γιατί εφόσον ημθαίνει το κόσμο δεν μπορούμε να είμεθα και να απαρνηθούμε τελείως τον κόσμο, τουλάχιστον προς το παρόν, και να ζούμε με ένα φρόνημα το οποίο είναι συνέχεια στραμμένο προς τα υψηλά. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι είναι πολύ ωραία η αναφορά του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, ο οποίος στο τρίτο κεφάλαιο, βέβαια δεν μπορούμε όλο να το μελετήσουμε και καν να το διαβάσουμε, αν και τα χωρία είναι μόνο 25 του κεφαλαίου αυτού, αλλά είναι ένα κεφάλαιο το οποίο ακριβώς έχει την επιγραφή, θα μπορούσε να πούμε, έχει ένα τίτλο, «Οι συνέπειες της Αναστάσεως με τον Χριστό μας». Δηλαδή, εμείς οι χριστιανοί αξιωθήκαμε δια του βαπτίσματος να συνταφούμε, διότι ακριβώς αυτό σημαίνει η βήθηση των βαπτιζομένων στο είδωρο, και να συναναστηθούμε μαζί Του, και αυτή η συνανάστασή μας δια του βαπτίσματος, η μυστηριακή, η βαθιά, η μυστική συνανάσταση, έχει βέβαια συνέπειες. Δεν είναι μια τυπική πράξη, ένα σύμβολο μόνο, αλλά έχει βαθιές ανθρωπολογικές επιπτώσεις. Πράγματι και ουσιαστικά, όταν συνταφόμεθα, ας το πω έτσι, και συνανιστάμεθα δια του Αγίου Βαπτίσματος με τον Χριστό μας, πράγματι πεθαίνουμε και εμείς, πεθαίνει δηλαδή ο παλαιός άνθρωπος με τις αμαρτίες, με τα πάθη του, και ανίσταται ένας νέος άνθρωπος. Οπότε λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ιούν συνηγέρθητε το Χριστό, τάνο ζητείτε, ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος». Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε ένα φρόνημα και ένα βίωμα το οποίο να έχει συνεχώς μια ανάταση, μια αναζήτηση των άνω, να μην μας παρασύρουν οι βιωτικές μέρες μέχρι το σημείο να λησμονούμε την προσευχή, την αίσθηση ότι έχουμε συναναστηθεί με τον Χριστό μας, ότι πρέπει να είμαστε αναστημένες προσωπικότητες. Και μάλιστα λέει ο Χριστός εκεί στα άνω είναι εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ο Χριστός μας όταν αναστήθηκε δεν απλώς αναστήθηκε και ανελήφθη στους ουρανούς, αλλά εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Το τονίζει πολύ και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάσαμε και το Αποστολικό, αλλά και εδώ θα δούμε και εν συνεχεία ο Απόστολος Παύλος το τονίζει αυτό. Γιατί εάν είχε απλώς αναστηθεί και είχε αναλυφθεί, θα υπήρχε υποψία ότι επανήλθε σε μια ουράνια κατάσταση. Αλλά το ότι εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός σημαίνει ακριβώς ότι ήταν Θεός. Σημαίνει την ισότητα, διότι είναι συμβολική αυτή η θεολογική φράση, το εκ δεξιών καθέζεστε του Πατρός, που σημαίνει ότι όπως τα παλιά χρόνια εκείνος που είναι εκ δεξιών είναι ίσως με αυτόν που κάθεται εκ δεξιών του. Ο Πατέρας είχε τον Υιόν εκ δεξιών, άρα ήταν επί του ιδίου θρόνου με αυτόν, είχε την ιδία τιμή με τον Πατέρα, άρα είναι Θεός. Δηλαδή η ανάληψη και οι περιγραφές των Αγίων Αποστόλων σε αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ προσεκτικές, ακριβώς για να τονίσουν ότι δεν έχουμε μια απλή, όπως είπαμε, ανάληψη και ανύψωση του Χριστού μας στον ουρανό. Διάβαζα αυτές τις μέρες, χθες ήταν ή προχθές, ένα κείμενο των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά, των χιλιαστών δηλαδή, οι οποίοι έκαναν μια τόσο δεινή παρερμηνία σε αυτό το ζήτημα και άφηναν να νοηθεί ότι ο Χριστός αναστήθη και επανήλθε σε μια κατάσταση που ήταν προ της παρουσίας του στη γη, χωρίς να υπογραμμίζουν ή καν αναφέρουν ότι το εκ δεξιών, το οποίο σημαίνει για τη θεότητα την οποία αρνούνται οι χιλιαστοί, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, πιστεύουν ότι ο Χριστός μας ήταν το ανώτερο άλλα κτίσμα το οποίο έπλασε ο Θεός.
Δηλαδή δεν είναι ο Χριστός μας κτίστης και Θεός, αλλά είναι κτίσμα. Άρα είναι κάτι το οποίο όχι δεν είναι Θεός, αλλά είναι μεταξύ αυτού και του Θεού Πατρός, υπάρχει χάσμα μέγα, διότι βεβαίως το κτίσμα διαφέρει απείρως περισσότερο από τον κτίστη, εκείνον ο οποίος το έκτισε. Ένας κτίστης, να το πω έτσι απλά, φτιάχνει ένα σπίτι. Αλλά ποτέ δεν θα πούμε ότι το σπίτι είναι ίδιο και ίσο με τον κτίστη. Ό,τι κτίζει ένας κτίστης είναι διαφορετικό από ότι είναι αυτός ο κτίστης. Αλλά όμως αν πούμε ότι ο κτίστης γέννησε έναν υιόν, τότε αυτός ο γιος βεβαίως είναι ίδιος με τον πατέρα και είναι ίσος με τον πατέρα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, εφόσον έχουμε συνέπειες της Αναστάσεως, της συναναστασιώς μας με τον Χριστό, τα άνω φρονείτε μη τα επί της γης. Μας παραπέμπει στο διαρκές αυτό βίωμα το να φρονούμε τα άνω μη τα επί της γης. Αν και είμαι θα επί της γης, πρέπει συνεχώς το φρόνημά μας να είναι εκεί, εκ δεξιών του Πατρός, όπου κάθεται ο Κύριός μας, ο οποίος ανύψωσε τη φύση μας σε τέτοια δόξα που δεν υπήρξε ποτέ ο άνθρωπος Χριστός μας να καθεστεί εκ δεξιών της μεγαλοσύνης του Θεού και Πατρός. Και συνεχίζει με διάφορες ηθικές παραγγελίες ο Απόστολος Παύλος. Θα παραμείνω όμως εδώ σε ορισμένα μόνο σημεία, γιατί όπως είπαμε είναι εκτενές το κείμενο, και λέει ότι εφόσον εμείς έχουμε ενδυθεί πλέον δια του βαπτίσματος τον νέον άνθρωπο, έχουμε γίνει νέοι άνθρωποι, έχουμε ανακαινιστεί, σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν διακρίσεις. Υπάρχει δυστυχώς σήμερα μια τάση να κάνουμε διακρίσεις. Δεν καταλαβαίνουμε την αδελφοσύνη που μας συνδέει εμάς που έχουμε βαπτιστεί, αλλά κάνουμε διακρίσεις. Αυτός είναι Έλληνας, αυτός είναι Βούλγαρος, αυτός είναι Ρώσος, αυτός είναι Γεωργιανός. Είναι μια αρρώστια αυτή, η οποία έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία μας ως αίρεση του εθνοφιλετισμού. Του 1872 στην Κωνσταντινούπολη έγινε πανορθόδοξος συνέδριος και τρόπον να έκανε μια τομή και είπε ότι δεν πρέπει εμείς οι χριστιανοί να έχουμε εθνικές ταυτότητες. Ναι, μεν ανήκουμε σε κάποιο έθνος, αλλά αυτές δεν πρέπει να μας διαχωρίζουν μέσα στο σώμα του Χριστού. Από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε, ουκένι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος σκύθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Έχουμε γίνει όλοι Χριστός. Έχουμε γίνει όλοι αδελφοί εν Χριστώ. Ανήκουμε σε μια οικογένεια, στην Αγία Οικογένεια του Θεού, στο έθνος του Άγιον. Και συνεχίζει ο Άγιος, εδώ θέλω να μείνουμε ιδιαιτέρως, ότι ενδύσας Θεούν, να ντυθείτε λοιπόν, να ενδυθείτε, να λάβετε ως ένδυμα, ως εκλεκτή πλέον του Θεού και Άγιοι, εφόσον είμεθα Άγιοι και αγαπημένοι του Θεού, διότι ενδυθήκαμε δια του βαπτίσματος στο Χριστό μας, και ανακαινίζουμε αυτό το βάπτισμα μέσω των αχράντων μυστηρίων και των λοιπόν μυστηρίων της Εκκλησίας μας, ενδύσαστε, λέει, σπλάχνα ικτυρμού, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, προότητα, μακροθυμία, ανεχόμενη αλλήλων και χαριζόμενη εαυτής εάν της πρόστην να έχει μορφήν, καθώς και ο Χριστός εχαρίσατο ημίν ούτω και εμείς. Επακολουθούν και άλλες θαυμάσιες προτροπές, αλλά θα ήθελα να μείνουμε για λίγο, πολύ λίγο σε αυτό. Εκείνο που μας διακρίνει και μας χαρακτηρίζει εμάς τους χριστιανούς και το οποίο υπογραμμίζει ότι τα άνω φρονούμε, ότι πράγματι και εμείς αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό μας και συναναληφθήκαμε και βρισκόμεθα με την ανθρώπινη φύση του ενωμένη στα δεξιά του Πατρός, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά? Είναι η αγάπη. Ούτε οι νηστείες, ούτε άλλες ασκήσεις, ούτε άλλα πράγματα τυπικά, τα οποία βεβαίως είναι χρήσιμα και αναγκαία, αλλά δεν είναι αυτά η ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, πρέπει να μας διακρίνουν τα σπλάχνα ικτυρμού, να έχουμε δηλαδή μια βαθιά συμπάθεια και εσπλαχνία και συμπόνια προς τον αδελφό μας, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, ανεξαρτήτως φίλου, θρησκείας, ηλικίας, εθνότητος, να έχουμε Χριστότητα, να έχουμε αγαθή δηλαδή διάθεση, να έχουμε ταπεινοφροσύνη, να έχουμε προότητα, να έχουμε μακροθυμία,
και να ανεχόμεθα τους αδελφούς μας που έχουν διάφορες αδυναμίες και να είμαστε συγχωρητικοί απέναντί τους και όπως ακριβώς και ο Χριστός εχαρίστωτο ημίν ούτω και εμείς. Βλέπετε, καθώς και ο Χριστός εχαρίστωτο ημίν ούτω και εμείς. Δεν νοείται δηλαδή χριστιανός να μην μιμείται τον Χριστό μας, όχι εξωτερικά και τυπικά, αλλά με μια βαθιά μίμηση, δηλαδή όλο του το είναι, η καρδιά του. Πρέπει να έχει γεμίσει από σπλάχνα εκτιμών και να χαρίζεται, δηλαδή να δείχνει καλοσύνη, να δείχνει συμπάθεια, συγχωρητικότητα προς όλους εκείνους τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας, οι οποίοι έχουν κάποιες τέλος πάντων αδυναμίες ή κάτι μας έχουν κάνει. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν μιμούμεθα το Χριστό μας, δεν βιώνουμε το βίωμα της συναναστάσεως και της συναναλήψεώς μας εκ δεξιών του Πατρός. Ιούν συγγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε. Και το άνω ζητείτε δεν είναι κάτι έτσι αφηρημένο και ασαφές. Έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο το πώς τα άνω ζητούμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι προσεύχομαι και τα άνω φρονώ και είμαι τέλος πάντων, έχω στοχασμούς και είμαι κοντά στο Θεό. Αν όταν σκύψουμε κάτω δούμε ότι δεν έχουμε σπλάχνα εκτιμών, δεν έχουμε Χριστότητα, δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη, δεν έχουμε πραότητα, δεν έχουμε μακροθυμία, δεν ανεχόμεθα αλλήλους, δεν χαριζόμεθα με αγάπη προς τους άλλους και έτσι να μιμούμεθα το Χριστό μας όπως και εκείνος εχαρίστωτο ημίν, ούτω και εμείς. Δηλαδή εκείνος από εσπλαχνία μας συγχώρησε, έδειξε εσπλαχνία. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, για να μην πω κάτι πιο βαθύ, να δείξουμε αντιστοίχως εσπλαχνία προς τους άλλους και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές που εγείρονται πειρασμοί και μας ενοχλεί ο άλλος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε εις βάθος ανακαινιστεί εν Χριστώ, δεν έχουμε πράγματι αναστηθεί, συναναστηθεί, δεν έχουμε πράγματι συνανυψωθεί με τον Χριστό μας εκ δεξιών του Πατρός. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με αυτό και να σας παρακαλέσω να φροντίσουμε το νόμισμα της χριστιανικής μας ταυτότητας να μην είναι κάλπικο, να έχει αντίκρισμα. Ένα νόμισμα, αν δεν έχει αντίκρισμα, είναι ψεύτικο. Δεν ισχύει, είναι για πέταμα. Είναι κάλπικο, όπως λέγαμε. Έτσι λοιπόν και εμείς όταν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, πρέπει να το δείχνουμε αυτό στην πράξη. Πρέπει δηλαδή, όπως πολύ ωραία κλείνει ο Απόστολος, και πάνω ό,τι αν ποιείτε, εν λόγω ή έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού Χριστού, ευχαριστούντες το Θεό και Πατρίδι αυτού. Τα πάντα στη ζωή μας, σκέψεις μας, τα λόγια μας, οι πράξεις μας, όλη η μας ύπαρξη, πρέπει όλα αυτά και οι ύπαρξεις μας να εργάζεται, να ποιούνται τα πάντα διημών, έργο και λόγο και στήμαση και με σκέψεις, να γίνονται όλα εν ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ευχαριστούντες τον Θεό και Πατέρα μας. Το βίωμά μας το Ορθόδοξο, ακριβώς όπως λέει και η λέξη Ορθόδοξο, πρέπει να είναι μια ορθή, όχι απλώς δόξα, δηλαδή ορθή πίστης, δοξασία, αλλά να είναι και μια ορθή δοξολογία στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να είναι μια συνεχής ευχαριστία στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Και αυτό γίνεται όταν η ύπαρξή μας γίνει ένα θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θυσιάζεται ο εαυτός μας χάριν του αδελφού μας. Τότε πράγματι προσφέρουμε θυσία ευπρόσδεκτο στο Θεό, τότε πράγματι έχουμε ενδυθεί ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμού, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, προότητα, μακροθυμία, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, εάν της πρόστινα έχει μομφήν, καθώς και ο Χριστός εχαρίστωτο ημίν, ούτω και εμείς. Και επί πάση τούτης, πάνω σε όλα αυτά, ούτως ή άλλως αυτά εκφράζουν την αγάπη, αλλά
το τονίζει, το υπογραμμίζει έτσι περισσότερο ο Απόστολος και λέει «Επιπάσχει δε τούτης την αγάπη να επιδιώκουμε, να ενδυθούμε δηλαδή, ή τη εστί σύνδεσμος της τελειότητος». Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, επαναλαμβάνω, βιώνουμε τα αποτελέσματα, τις συνέπειες της συναναστάσεώς μας και της συναναλήψεώς μας με τον Χριστό μας και «Ιούν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης». Θα ήθελα λοιπόν να σας προτρέψω, αν έχετε χρόνο σήμερα, να εμβαθύνετε, είναι το τρίτο κεφάλαιο προς Κολοσσαΐς και με αυτόν τον τρόπο προσευχητικά και ταπεινά εμβαθύνοντας, πρώτον συνειδητοποιούμε τη δόξα της φύσεως μας, έχουμε ανυψωθεί εκ δεξιών του Πατρός μαζί με την ανθρώπινη φύση του Χριστού μας, είμαστε δηλαδή όχι απλώς ευεργετημένοι, έχει δοξαστεί η φύση μας με έναν τρόπο που πρέπει να μας συγκινεί και να μας συντρίβει και να μην επιτρέπουμε επομένως, αφού η φύση μας έχει δοξαστεί τόσο πολύ, να χάνεται, να διαχέεται, να σβήνει μέσα σε πράγματα ευτελή, μέσα σε πράγματα τα οποία είναι, ας το πω έτσι, θα μου επιτρέψετε, γελία, γιατί μας παρασύρει αυτή η αδυναμία η ανθρώπινη, να λησμονούμε τη δόξα και την αριστοκρατικότητα, θα έλεγα, της φύσεώς μας και ασχολούμεθα με πράγματα πολύ ευτελή, γινόμαστε μικροπρεπείς δηλαδή και δεν έχουμε τη δύναμη να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας, να πούμε ένα καλό λόγο, να καλύψουμε, να σκεπάσουμε, να έχουμε μια διάθεση έσπλαχνη και συγχωρητική όπως ο Κύριος μας ως Θεός είχε απέναντί μας και έφτασε από την άκρα αγάπη Του να γίνει άνθρωπος, να σαρκωθεί, να σταυρωθεί, να γίνει υπήκοος στον Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Η χάρη της αναλήψεως του Κυρίου μας να σκεπάζει όλους μας και να μας καθοδηγεί σε μια συνεχή τέτοια ενατένιση της δόξης που μας ανεβίβασε ο Κύριος μας δια της αναλήψεώς Του. Διευχόμουν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Σου Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον.